Εάν όλα αυτά που ακούσατε συμβαίνουν, είναι ανήκουστα, αδιανόητα, τότε θα σας πω εν κατακλείδη τι έλεγε ο Κάρφων Κλάουσεβίτς, θεωρητικός πολέμου. Η επικεφαλής Jewish Pro-Life Foundation, Σασέλ Ρούτμαν, επικαλούμε κυβερνητικέ πηγές, ισχυρίστηκε ότι η Νετανιάχου διέταξε την αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων για να επιτρέψει στη Χαμάς να εξαπολύσει την επίθεσή της, προκειμένου να δικαιολογήσει τα Ισραηλινά αντίπεινα κατά της Γάζας. Ή ό,τι άλλο που δούμε στην πορεία. Τόνισε συγκεκριμένα. Το Ισραήλ θεωρείται ω η πιο εξελιγμένη στρατιωτική νοημοσύνη στον κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να μην ήξερε ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί. Έχουμε ακούσει και ότι τυφλώθηκαν, είναι ένας πρόχειρος χαρακτηρισμός από τα United States of America συστήματα, γιατί ξαφνικά το Ισραήλ με Τουρκία ήθελαν στην Ανατολική Μεσόγειο να παίξουν πρώτο αρχικό ρόλο. Όλα τα ακούμε. Η Ράουτμαν ισχυρίστηκε ότι ο Ραβίνος χανανιά Γουάισμαν, ο οποίο συνδέεται με στελέχη τη δανεινή κυβέρνηση, έστειλε μια διαμαρτυρία ότι πράγματι δόθηκε στο IDF έντολη αποχώρηση τόσο στο στρατό όσο και στην αεροπορία για 7 ημέρε όσο διήρκησε η επίθεση Χαμά. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση μοιάζει με μια οικογένεια που κρατά ένα λυσσασμένο σκυλί στο σπίτι και στη συνέχεια κατηγορεί το σκυλί όταν το μωρό του δαγκωθεί. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ, συμπληρώνει η Ράουτμαν. Βέβαια εδώ τολμώ να σκεφτώ πως κάτι επαληθεύεται αφού αναφορές υπήρξαν ότι ο Ισραηλινός στρατός απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό όταν εισέβαλε η Χαμά στα σύνορα τις πρώτες ώρες της επίθεσης. Άλλη μαρτυρία καταγγελία, η Εφρά Τσανίγσο, δημοσιογράφος που υπηρέτησε στην υπηρεσία πληροφοριών των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. Είναι αδύνατο το Ισραήλ. Θα μην ήξερε τι πρόκειται να συμβεί Τονίζει και αυτή. Άλλη μια που ρίχνει λάδι στη φωτιά στα όσα του είδους ακούγονται. Τζάζμιν Ποράτ. Επιζούσα στο Κιμπούτζ Μπιρι. Το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα να θυμίσω. Τι ισχυρίζεται. Ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις τις ώρες εκείνες πυροβολούσαν αδιάκριτα. Τόσο εναντίον της Χάμας όσο και Ισραηλινών ακόμη εχμαλώτων. Και τα λέει αυτά σε Ισραηλινό ραδιόφωνο. Υπήρχαν πολύ, πολύ σφοδρά διασταυρούμενα πυρά. Ακόμη και βομβαρδισμοί τάγκ. Και αυτό επίσης ανήκει στο γιατί τονίζει ότι οι Παλαιστίνοι τους φέρθηκαν ανθρώπινα ως εχμαλώτους. Είναι μητέρα τριών παιδιών, 44 ετών. Χαμπογερ Χαζέκ, this morning, πάει να πει από αυτό το ραδιοφωνικό πρόγραμμα έχει ηχογραφηθεί με παρουσιαστή τον Ρίεφ Γκολάν. Σε κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ΚΑΝ κυκλοφορεί και τη συντηρητική ακτιβίστρια που βλέπετε. Και ερχόμεθα τώρα στον Καρλβόν Κλάουσαβιτς που έλεγε όταν βλέπετε πόλεμο αυτό δεν είναι τρέλα. Είναι πολιτική. Ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα για κρυμμένες ειδήσει Αγγέλη και έγκυρη ενημέρωση. Γράψου, κοινοποίησε, να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.